Δελτίο ειδήσεων. Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Μάριος Αγαπητός. Εντείνονται οι διαβουλεύσεις για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης, ενώ ο Πρωθυπουργός θα έχει μέσα στην εβδομάδα κρίσιμες συναντήσεις με Ευρωπαίους ηγέτες και αξιωματούχους σε Βρυξέλλες και Βερολίνο. Οι εκπρόσωποι των δανειστών επιστρέφουν στην Αθήνα και από αύριο θα ξεκινήσουν ξανά οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο με σημεία τριβή στα εργασιακά και το δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2018. Η πορεία της διαπραγμάτευσης θα συζητηθεί στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ που συνεδριάζει στις 5 και μισή το απόγευμα. Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να μεταβεί αύριο στην Ίσυρο, όπου αναμένεται να εξαγγείλει δέσμη μέτρων για τη βελτίωση της διαβίωσης των κατοίκων στα νησιά. Την Τετάρτη ο Πρωθυπουργός θα εργαστεί από το γραφείο του στη Θεσσαλονίκη, από όπου και θα αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες αργά το μεσημέρι, προκειμένου να συναντηθεί με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη. Την Πέμπτη θα έχει συνομιλίες με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σούλτς και θα συμμετάσχει στην προπαρασκευαστική Σύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Στη συνέχεια θα λάβει μέρος στη Σύνοδο Κορυφής, στο περιθώριο της οποίας θα έχει συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ. Μετά το τέλος της Συνόδου, ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Βερολίνο, όπου θα έχει διαδοχικές συνομιλίες με την καγκελάριο Μέρκελ, τον αντικαγκελάριο Γκάμπριελ, καθώς και τις ηγεσίες της Γερμανικής Αριστεράς και των Πρασίνων. Το Σάββατο θα απευθύνει χαιρετισμό στο συνέδριο του κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Στο Παρίσι μεταβαίνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για διήμερη επίσκεψη. Στις 8 και 4 απόψε, ο Προκόπης Παυλόπουλος θα έχει συνάντηση με τον Γάλλο ομολογό του Φρανσουά Ολάντ. Σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro, ο κ. Παυλόπουλος κάνει λόγο για την ανάγκη αλλαγής στον προσανατολισμό της Ευρώπης, αντλώντας διδάγματα από την επώδυνη ελληνική εμπειρία, το Brexit και την ήττα του Ματέο Ρέντσι στην Ιταλία. Ο κ. Παυλόπουλος δήλωσε ότι ανησυχεί πολύ για την άνοδο του λαϊκισμού στην Ευρώπη, επειδή δεν διασφαλίστηκε η κοινωνική συνοχή και δεν εξασφαλίστηκε το μέλλον του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Αφορολόγητο θα είναι το έκτακτο επίδομα που θα λάβουν οι συνταξιούχοι με αποδοχές έως 850 ευρώ. Αυτό δήλωσε ο Υφυπουργός Εργασίας Τάσος Πετρόπουλος, ο οποίος είπε ότι το ελάχιστο ποσό που θα λάβουν όλοι οι συνταξιούχοι θα είναι 300 ευρώ. Θα υπάρξουν και άλλες κινήσεις τέτοιου χαρακτήρα, αρκεί να συνεχιστεί η πορεία της οικονομικής ανάπτυξης, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Πάνος Κουρλέτης. Εν τω μεταξύ, από σήμερα και μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου θα υποβάλλονται αιτήσεις για ένταξη στο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης στη Δημόσια Υγεία. Πρόκειται για 4.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης διάρκειας 12 μηνών. Εξαρθρώθηκε από την ασφάλεια διεθνή πύρα διακίνησης μεταναστών που πλαστογραφούσε ταξιδιωτικά έγγραφα. Συνελήφθησαν 24 μέλη της πύρας στην Ελλάδα και άλλα 9 στη Βρετανία. Στα εργαστήρια της αντιτρομοκρατικής, στα υπολείμματα εκρηκτικού μηχανισμού που είχε τοποθετηθεί έξω από το Υπουργείο Εργασίας, πραγματοποιήθηκαν 3 ελεγχόμενες εκρήξεις. Είχε προηγηθεί προειδοποιητικό τηλεφώνημα στην εφημερίδα των συντακτών λίγο μετά τη 1 τη νύχτα. Ενόπλη ληστεία με πυροβολισμού σημειώθηκε στις 9 το πρωί σε ανταλλακτήριο συναλλάγματος στην οδό Σοκράτους 29 στο κέντρο της Αθήνας. 2 άγνωστοι που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα και φορούσαν κράνη ακινητοποίησαν με την απειλή πιστολιών υπάλληλο που μετέφερε χρήματα και του άρπαξαν ένα σάκο με άγνωστο μέχρι στιγμής ποσό. Οι δράστες κατά τη διάρκεια της ληστείας πυροβόλησαν 2 φορές στον αέρα ενώ διέφυγαν με τη μοτοσικλέτα και αναζητούνται. Στη διεθνή επικαιρότητα, στους 44 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τη διπλή βομβιστική επίθεση του Σαββάτου στην Κωνσταντινούπολη, εκ των οποίων οι 36 ήταν αστυνομικοί. Μια ριζοσπαστική οργάνωση που πρόσκειται στο ΠΚΚ και αυτοαποκαλείται τα γεράκια για την απελευθέρωση του Κουρδιστάν ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις. Αρχίζει στη Γαλλία η δίκη της Γενικής Διευθύντριας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία κατηγορείται για αμέλεια που οδήγησε σε μεγάλη κατάχρηση δημόσιου χρήματος όταν ήταν Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών της χώρας. Πρόκειται για τη διένεξη του επιχειρηματία Μπερνάρ Ταπί και της πρώην Δημόσιας Τράπεζας Κρεντί Λιονέ, που οδηγήθηκε σε διαιτησία με απόφαση της Λαγκάρντ, με αποτέλεσμα το γαλλικό δημόσιο να καταβάλει στον επιχειρηματία 400 εκατομμύρια ευρώ ως αποζημίωση το 2008. Η Λαγκάρντ κινδυνεύει να καταδικαστεί σε φυλάκιση ενός έτους και καταβολή προστίμου 15.000 ευρώ. Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Μας ενημερώνει ο Παντέλης Μάνος. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Με μικρές μεταβολές συνεχίζονται οι συνεδριάσεις στα τρία κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Μικρές απώλειες σημειώνει τώρα το χρηματιστήριο Αθηνών. Ειδικότερα στη Φραγκφούρτη, ο DAX 30 υποχωρεί κατά 0,19%. Στο Παρίσι, ο CAC 40 έχει οριακές απώλειες μόλις 0,02%. Και στο Λονδίνο, ο δείκτης υποχωρεί κατά 0,18%. Στο χρηματιστήριο Αθηνών, ο γενικός δείκτης είναι στις 638 μονάδες με απώλειες 0,34%. Και την αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 10 εκατομμύρια ευρώ από τις συμμετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, Μυτιλινέως με άνοδο 1,16% και Γρυβάλια με κέρδη 0,78%, στον αντίποδα Βιοχάλκο με πτώση 1,49%, επίσης ΜΕΤΚΑ, ΟΤΕ και ΑΛΦΑΜΠΑΝΚ έχουν απώλειες πάνω από 1%. Αυτά προς το παρόν. Ο καιρός. Σποραδικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο, σε βαθμιαία πτώση θερμοκρασία από τα βόρεια, έως 17 βαθμούς στην Αθήνα, έως 13 στη Θεσσαλονίκη. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Το αθλητικό μαγκαζίνο της ΕΡΤ Ζακύνθου κάθε Δευτέρα στις επάλξεις. 12 με 2 το μεσημέρι αναλύουμε την επικαιρότητα του Σαββατοκύριακου αλλά και το τι θα ακολουθήσει κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Σχόλια, ειδήσεις, παραλυπόμενα, συνεντεύξεις σε ένα πλούσιο δίωρο και σε μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Μάργαρης. Αθλητικό μαγκαζίνο. Κάθε Δευτέρα 12 με 2 κοντά σας. JeanDeMatch.gr, το απόλυτο ιδιοσιογραφικό αθλητικό πόρταλ της Ζακύνθου, με ελκυστικές ειδήσεις και σπαρταριστά σχόλια. Ενημέρωση, άποψη, αμεσότητα, εγκυρότητα. Περιηγηθείτε για να γνωρίζετε μόνο την αλήθεια. JeanDeMatch.gr. Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να παίρνουν. Γεωργική οικολογική. Υποστήριξη θερμοκηπιακών και υπαίθριων καλλιεργειών. Πιστοποιημένα βιολογικά φυτοφάρμακα και λιπάσματα. Γεωργικά εφόδια και εργαλεία. Μελισσοκομικός εξοπλισμός, ζωοτροφές και σκυλοτροφές. 15 χρόνια δίπλα στον αγρότη, με σεβασμό και με τις καλύτερες τιμές. Υπεύθυνος γεωπόνος, Παναγιώτης Βάρτζελης. Σαρακινάδο, Ζάκυνθος. Γυμνός στη διχορεύτρια που αρχίζει να βγάζει τις κολόνες με ροκάματο και όλα τα συστήματα να βρίζει. Πάνω στο πάλκο τα πόδια σου ματώνε, ξυπόλυτη πατάς το παρελθόν σου, ξυπόλυτη παλεύεις για το μέλλον σου, ξυπόλυτη σκοτώνεις το παρόν σου.
Είσαι φάουν μεγάλε, κόψε τις υπερβολές. Με γουστάρουνε εμένα τις χαράς οι πειρατές. Είσαι φάουν μεγάλε, κόψε τις υπερβολές. Με γουστάρουνε εμένα τις χαράς οι πειρατές. Επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε, αθλητικό μαγκαζίνο 1 και 12 πρώτα λεπτά. Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου του 2016. Δύο εβδομάδες ακόμα να μας αποχαιρετήσει και αυτό το έτος. Χρόνια πολλά στους Σπύρους, στις Σπυριδούλες, στις Σπυρούλες και σε όσους, εν πάση περιπτώσει, σήμερα έχουν την ονομαστική τους γιορτή. Μία εκπομπή σήμερα με τον Θανάση Σταματόπουλο καλεσμένο. Off the record, λίγα δευτερόλεπτα πριν βγούμε στο μικρόφωνο, μου είπες ότι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου είναι γείτονά σου. Οφείλω να σε μαρτυρήσω και να σε δώσω στεγνά στον αέρα. Ναι, γείτονα, εργατικέ πολυκατοικίε τη Φιλαδέλφεια. Βέβαια, ο Βασίλης δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Έβλεπε την μπάλα, στην αστυνομία την πήγαινε. Ναι. Αλλά του άρεσε πολύ η μουσική και οι μοτοσυκλέτες. Τράβηξε το δρόμο του. Εντάξει, ναι. Με τη μουσική. Εμείς εκεί αεκάρα. Ο Βασίλης ροκιά. Ερχόταν γήπεδο. Ερχόταν, έβλεπε, γιατί κάναμε παρέα τότε. Ήμασταν μια. Τα παιδιά εκεί της γειτονιάς, ήμουν εγώ, Λίσανος ο Γιώργος Αμλής, μετά έρθει ο Στέλης ο Μανολάς κοντά μας, ναι, ναι, στο γαλάτσι και κάναμε έτσι παρέα και ναι, ο Βασίλης ερχόταν. Αλλά καμία σχέση, λέω, μόνο έβλεπε. Τώρα που είπες Λίσανος Γιώργος Αμλής, μου ήρθαν στο μυαλό κάτι φάουλ που βαρούσε από το, που εκτελούσε από τα 30 μέτρα, 40. Εντάξει, εκείνες εποχές σου είπα ήταν καλές εποχές. Και βέβαια τα παιδιά αυτά τα οποία παίξαν και στην, κάνανε πορεία και στην ομάδα της ΑΕΚ σε δύσκολες χρονιές, έτσι, ναι, οικονομικά για την ΑΕΚ. Σε σύγκριση, ας πούμε, με τις ομάδες του Παναθηναϊκού, με πρόεδρο Βαρδινογιάννη, στον Ολυμπιακό Νταϊφάς. Όμως επειδή υπήρχε το ταλέντο και η αγάπη για το ποδόσφαιρο, όλα αυτά τα παιδιά είδες διακρίθηκαν. Μετά πήγε στον Παναθηναϊκό ο Λίσανδρος. Είμαστε, με τον Λίσανδρο είμαστε παιδικοί φίλοι. Ένα χρόνο διαφορά έχουμε στην ηλικία, έχουμε μεγαλώσει στην ίδια γειτονιά. Μάλιστα. Και μετά πήγε στον Παναθηναϊκό, με πολύ καλός ποδοσφαιριστάς ο Παναθηναϊκός εκείνη την εποχή, μεταγραφές αξιόλογες και έκανε ευρωπαϊκή πορεία, έπαιξε πολλά παιχνίδια στην Ευρώπη. Είχε κάνει και εκείνη τη μαγική σέντρα τότε με το, νομίζω με την Γκέντεμπορκ, πρέπει να ήταν που έβαλε ο Σαραβάκος ένα φανταστικό γκολ. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, ήταν. Ήταν αλλιώς ο κόκκος. Λοιπόν, με την όμορφη συζήτηση που έχουμε, δεν έχουμε αναφέρει ακόμα τα αποτελέσματα, τη βαθμολογία και την επόμενη αγωνιστική στις τοπικές κατηγορίες. Θα τα πω αυτή τη στιγμή. ΑΟΚ Κατασταρίου, ΑΟΚ Τσιλιβύη 1-0, το μεγάλο ντέρμπι κατάφερε να το κερδίσει ο ΑΟΚ Κατασταρίου, παίρνοντας μια σπουδαία νίκη, ένα πολύ σημαντικό βήμα για την κατάκτηση της πρώτης θέσης, τουλάχιστον στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος Α τοπικής. Αργάς Παναρτεμισιακός 0-2, με τον Παναρτεμισιακό να παίζει όσο χρειάζεται για να κερδίσει, με δύο γκολ του Άλκη Αλεξανδρίδη. Αχιλλέας Εθνικός Κουλικάδο 1-5, με τον Εθνικό να κάμπτει την αντίσταση του Αχιλλέα, ο οποίος προσπαθεί να επιβιώσει. Ο Εθνικός θέλει να αναρχηθεί στην βαθμολογία, αφού έχει καλό σύνολο και αξιόλογο προπονητή φυσικά. Γερακαρία Ελατιακός 3-2, με την Ένωση να παίζει με τη φωτιά, αλλά τελικά επικράτησε στις λεπτομέρειες έτσι όπως πήγε το παιχνίδι. Αστέρας Μαχηράδου, ΑΟΖΑ Κινθιακός, το παιχνίδι αυτό θα διεξαχθεί σήμερα σε 1,5 περίπου ώρα από τώρα, στις 3 ώρα στο Δημοτικό Γήπεδο Μαχηράδου, αφού απεβίωσε ένας κάτοικος που διέμενε δίπλα στο γήπεδο του Μαχηράδου και έτσι οι δύο ομάδες για λόγους καθαρά να τιμήσουν τη μνήμη του συγκεκριμένου ανθρώπου και με τη σύμφωνη γνώμη της Ένωσης. Το παιχνίδι αυτό ορίστηκε για σήμερα Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου του 2016. Τα αποτελέσματα πώς φάνηκαν? Εντάξει, να ξεκινήσουμε από τον ντέρμπι, παρόλο που δεν το είδα. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα σκορ πολύ κλειστό, πολύ το 1-0. Ναι. Δύο ομάδες πιστεύω της ίδιας δυναμικής. Βέβαια, με ξεχωριστό τρόπο φαντάζομαι εγώ παιχνιδιού ναι, από τις δύο ομάδες. Δύο προπονητές αξιόλογοι με
Και εκεί ακόμα πιστεύω είναι διαφορετική η φιλοσοφία τους. Αξιόλογοι όμως προπονητές και οι δύο. Και τα δύο τα παιδιά είναι πάρα πολύ καλοί στη δουλειά τους. Και από τις ομάδες οι οποίες θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο μέχρι τέλος. Το αποτέλεσμα, τώρα βέβαια ακούω διάφορα ότι για κάποιο γκολ το οποίο ναι. έχει ακυρωθεί, κάτι αυτά. Δεν ήμουνα στο γήπεδο, οπότε δεν μπορώ να έχω άποψη για αυτό το κομμάτι. Ίσως το καταστάρι απεδείχθη πιο έμπειρη ομάδα να κρατήσει το αποτέλεσμα μετά τον γκολ που βάλανε. Είδα κάποιες κινήσεις που έκανε ο Πάνος που γύρισε τον Μάριο πίσω στην άμυνα, έδεσε, ξέρω και εγώ. Κινήσεις προπονητικές οι οποίες ναι. μου δείχνουν ότι το δουλέψανε και τα δύο τα παιδιά. Το δουλέψανε, η αλήθεια είναι αυτή. Το παιχνίδι. Και σίγουρα, εντάξει, το 1-0 δείχνει ότι κέρδισε η ομάδα η οποία κράτησε το αποτέλεσμα. Δηλαδή, ευτύχησε να προηγηθεί ας πούμε, στο σκορ και κράτησε το αποτέλεσμα. Ναι. Να πω και εγώ τη γνώμη για το παιχνίδι, επειδή ήμουν στο γήπεδο. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν διεκδικούσε δάφνης ποιότητας, πολλά δυνατά μαρκαρίσματα, αντιαθλητικά αρκετά. Πιστεύω ο διαιτητής, ο Καλογεράκος, πιστεύω ένας πολύ αξιόλογος διαιτητής. Τον θεωρώ από τους πιο αξιόλογους που υπάρχουν στο νησί. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να βγάλει περισσότερες κάρτες. Δεν πιστεύω ότι έκανε κάποιο μεγάλο λάθος. Τώρα λάθη διαιτητές όλοι κάνουν. Άνευ ουσίας σε κάποια φάουλ, εντάξει, δεν είναι καλή αλάνθαστος φυσικά. Από εκεί και πέρα, σαν εικόνα αγώνα. Το καταστάρι στο πρώτο μέρος μπήκε πιο δυνατά από τον αντίπαλό του. Και στο δεύτερο μέρος το Τσιλιβί ήταν αυτό που έγινε πολύ απειλητικό και θα μπορούσε, δικαιούται πιστεύω, βάσει της εικόνας του αγώνα, ένα τουλάχιστον γκολ και το βαθμό της ισοπαλίας. Όσον αφορά τη φάση του 63ου λεπτού, όπου διώχνει ο Κωστάκης την μπάλα, έξω ή μέσα τέλος πάντων στην εστία, δεν ήμουνα στην ευθεία. Άμα δεν είσαι στην ευθεία, δεν μπορεί να έχεις τεκμηριωμένη άποψη και να τη διατυπώσεις. Και πόσες φορές μάλιστα κοιτάμε live ένα παιχνίδι και είμαστε στην ευθεία, αλλά νομίζουμε ότι η μπάλα έχει περάσει και μπορεί να νομίζουμε ότι δεν έχει περάσει και στο replay φαίνεται κάτι διαφορετικό από το αρχικό μας συμπέρασμα. Γι' αυτό, αν δεν δεις τη φάση σε replay, σε επανάληψη, δεν μπορείς πιστεύω να εξάγεις οποιαδήποτε συμπέρασμα και να σχηματίσεις εικόνα για ένα τέτοιο για μια τέτοια φάση. Από εκεί και πέρα το Τσιλιβέ μένα μου άρεσε πολύ, είναι μια πολύ μαχητική ομάδα που έχει ομοιογένεια, δουλεύει πάρα πολύ τα παιχνίδια. Τώρα το καταστάρι πιστεύω ότι πήρε μια πολύ σπουδαία νίκη, δηλαδή μπορεί το πιο δίκαιο να ήταν το Χ, αλλά το καταστάρι με αυτή τη νίκη αποσπάστηκε 5 βαθμούς από το Τσιλιβί και στο δεύτερο γύρο είναι πολύ πιθανό το καταστάρι να είναι διαφορετική ομάδα με την έννοια ότι θα έχει ενισχυθεί σε θέσεις κέρυες που έχει αδυναμία αυτή τη στιγμή. Άρα πιστεύω ότι το καταστάρι χθες ουσιαστικά πήρε ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα όσον αφορά την κατάκτηση της πρώτης θέσης. Τώρα, για τα υπόλοιπα παιχνίδια τα είπαμε. Να πούμε και τη βαθμολογία βέβαιως. Ναι, θες να προσθέσεις κάτι? Όχι, θα συμφωνήσω απόλυτα σε αυτά που προανέφερες. Βέβαια θέλω να πιστεύω και να... Εμείς που ασχολούμαστε με το χώρο, στο κομμάτι της διαιτησίας. Ναι. Να κοιτάξουμε λίγο, να αξιολογήσουμε την κατάσταση ως έχει. Καταρχάς, είδαμε ότι την αγωνιστική που πέρασε, και αυτό είναι καλό για την ένωσή μας, ότι ένας βοηθός έπαιξε το Πανετολικό Σιρακλής. Βεβαίως. Και είχε... Αντώνης Πιλαρίνος, ναι. Πιλαρίνος και είχε πάρα πολύ καλή βαθμολογία. Έτσι, υπάρχουν διαιτητές και βοηθοί οι οποίοι είναι αξιόλογοι. Θέλω να πιστεύω ότι, μάλλον ότι εγώ το πιστεύω και πρέπει να το κατανοήσουμε όλοι, ότι δεν υπάρχει δόλος για κάτι. Ανθρώπινο λάθος κάνουμε όλοι. Δηλαδή, εμείς οι προπονητές, ο ποδοσφαιριστής που κάνει τον γκολ, ο διαιτητής ο οποίος παίζει το παιχνίδι. Τα λάθη είναι μέσα στο παιχνίδι. Δεν θέλω εγώ από τα παιδιά αυτά τα οποία έχω γνωρίσει σαν διαιτητές που με έχουν παίξει, γιατί και εγώ μπορεί σε κάποια παιχνίδια να είμαι παραπονούμενος ότι γίνεται κάτι... Με δόλο, ναι, ναι. Αυτό πιστεύω και εγώ. Είναι ξεκαθαρισμένο, δηλαδή αυτό να σταματήσουμε πια αυτό που λέμε ότι ξέρεις κάτι, έχασα το παιχνίδι, αλλά ξέρεις κάτι, δεν μου έδωσε το πέναλτι ο διαιτητής. Ναι, ναι. Αυτό.
να ηρεμήσουμε και να δούμε το επόμενο παιχνίδι πώς θα συγκεντρώσουμε ναι, την ομάδα. Ακριβώς. Παρατήρησα σε κάποια παιχνίδια που παίξαμε εμείς με την ομάδα μου ότι πήγαμε και αντί να ασχοληθούν οι ομάδες με το παιχνίδι, πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν τον αντίπαλο, οι προπονητές, οι παίχτες, αυτά, κοιτάγανε πώς να αντιμετωπίσουν το διαιτή. Με αποτέλεσμα ήταν το μυαλό τους στη διαιτησία και όχι στην ομάδα που έπαιζε μες στο γήπεδο. Και σίγουρα δεν είχαν καλά αποτέλεσμα. Ναι, βεβαίως. Έτσι, ας δούμε το κομμάτι αυτό της διαιτησίας. Ότι εσείς το ξέρετε καλύτερα. Εγώ τους γνωρίζω τώρα και εννοώ τους γνωρίζω τώρα γιατί μέχρι και το μισό πέρσι παίζαμε, ας πούμε, με διαιτητές έξω από τη Ζάκυνθο. Αλλά να δούμε ότι δεν υπάρχει δόλος. Να πηγαίνουμε καλοπροαίρετα. Και να δούμε, δηλαδή, το λάθος το οποίο μπορεί να γίνει, ας το πάρουμε ανθρώπινο. Αν δούμε βέβαια ότι κάτι συνεχίζεται, εντάξει, θα υπάρχει γιατί. Ναι. Όμως μέχρι στιγμής οι διαιτησίες δεν πιστεύω ότι είναι άσχημες. Και δεν το λέω για να χαϊδέψω τα αυτιά κανένας, έτσι. Είναι διαιτησίες βάσει του υλικού που έχει η Ένωση Διαιτητών Ζακύνθου και βάζει στα παιχνίδια. Μακάρι να είχε καλύτερους διαιτητές ή περισσότερους αριθμό διαιτητές και να έβαζε κάτι πιο. Ναι, εντωμεταξύ να πούμε ότι και οι διαιτητές είναι μέρος του αγώνα. Δηλαδή, όπως ο προπονητής, ο παίκτης κάνει λάθος, κάνουν λάθος, έτσι και ο διαιτητής. Σε ένα παιχνίδι, θέλω να σου πω κάτι, Κώστα μου. Σε ένα παιχνίδι, ο επιθετικός μου, έτσι, χάνει 10 γκολ. Δηλαδή, αν χάσω εγώ το παιχνίδι, θα φταίει ο διαιτητής γιατί μπορεί να του φύγει μια φάση. Έλαντε. Ήξερα και εγώ κάνω μια λάθος αλλαγή. Δεν είμαι σε καλή, γιατί και ο προπονητής πρέπει να παίζει μέσα στο παιχνίδι, έτσι. Δεν είμαι σε καλή μέρα. Και κάνω μια λάθος αλλαγή. Ξέρω εγώ, δεν βλέπω σωστά το παιχνίδι. Και το χάνω το παιχνίδι. Δίνω μια εντολή διαφορετική. Θα μου φταίει ο διαιτητής. Και όλοι είμαστε εκείνη την ώρα. Βεβαίως. Μέσα στο παιχνίδι. Να κοιτάξουμε και τα δικά μας τα λάθη. Ας βάλει ο center form ή κάποιος ο παίχτης μου, ας βάλει τις 5 ευκαιρίες που μου έχει κάνει, που έχει χάσει, ας πούμε, να τις κάνει γκολ. Γιατί να ασχοληθώ με το διαιτητή εγώ μετά. Και θα κάνει και ο διαιτητής ένα λάθος. Ποιος δεν κάνει λάθος όταν εργάζεται, όταν ασχολείται. Σαφώς. Λάθη κάνουν αυτοί που κάθονται στο καφέ ή στο σπίτι τους ή μέσα από τα site εξωγικού και δεν έχουν τι άλλο να κάνουν. Υπάρχουν, εσύ θα το έχεις βιώσει πάρα πολύ, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δει καθόλου ένα παιχνίδι και αρχίζουν και κάνουν κριτική. Ναι. Εγώ δεν μπορώ. Θέλω πολλά να αναφέρω πάνω σε αυτά που λες, αλλά επειδή δεν έχουμε τόσο χρόνο. Εντάξει, αλλά είδε, ας πούμε, ότι σου είπα, δεν έχω άποψη για το παιχνίδι γιατί δεν ήμουν εκεί. Ναι. Δεν έχω δει τι έχει γίνει. Πώς αγωνίστηκε η ομάδα και όχι για τον γκολ τώρα που λέμε ότι ξέρεις κάτι μπήκε, δεν μπήκε ή όλα αυτά. Μια γρήγορη απόφαση του διαιτητή ή του βοηθού. Εμένα με ενδιαφέρει να δω οι ομάδες πώς πάτησαν στο γήπεδο, πώς λειτουργήσανε. Δύο ομάδες από τις ομάδες οι οποίες θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος. Το Κατασάρι τώρα με την νίκη αυτή σαφώς έχει πάρει, ας πούμε, ένα προβάδισμα. Θα δούμε και τη Ζάκυνθο τώρα σήμερα που παίζει και αυτά, ξέρω το αποτέλεσμα πώς θα γίνει, αλλά έχει αποκτήσει ένα προβάδισμα. Πολύ καλή ομάδα, πολύ καλή δουλειά. Η γυμνασμένη ομάδα και αυτά, να μεταγραφές πώς θα ενισχυθούν. Ναι, βεβαίως. Αλλά να το δούμε όμως, δηλαδή δεν μπορώ να έχω άποψη. Ας αφήσουμε λοιπόν τους διαιτητές λιγάκι, τους έχουμε πιέσει, τους έχουμε πυροβολήσει πάρα πολύ. Ναι. Δεν θέλω να, δηλαδή, με κανένα τρόπο να πω ότι τους χαϊδεύω. Αλλά επειδή είναι κομμάτι μέσα του αγώνα, πρέπει να τους δούμε και αυτούς θετικά. Μην πάμε στο γήπεδο και λέμε ποιος μας παίζει, ο Σταματόπουλος. Α, εντάξει, μας έσφαξε. Μου τυχαίνει στην καθημερινότητα. Δυστυχώς το βλέπουν κάποιοι παράγοντες έτσι και είναι πολύ λάθος. Ας δω πώς θα αντιμετωπίσω την ομάδα που παίζω εκείνη τη στιγμή. Ναι. Και όχι το διαιτητή. Να αναφέρω και τη βαθμολογία. Καταστάρι 21, Τσιλιβή 19, Ζάκυνθος 18, έχει ένα μάτς λιγότερο βέβαια. Παρατιμησιακός 15, Αστέρας Μαχαιράδου και Ένωση Αγγελών Κυλιωμένος από 9 και ο Αστέρας. Που παίζει σήμερα, βέβαια, να το αναφέρουμε αυτό. Εθνικός Κουλικάδου 7, Ένωση Γερακαρίων 6, Ελατειακός 4, Αχιλλέας 3 και 0 έχει το Αργάσι. Θα αναφέρουμε ότι ο Παναρτημισιακός έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Ναι, επειδή δεν έχει κάνει, επειδή όχι, έχει κάνει το ρεπό του. Με τον Σκουλικάδο που δεν έχουμε παίξει. Α, ναι, σωστά. Πολύ καλά που μου το αναφέρεις. Τι Big 3 θα ήμασταν. Ναι, σωστό. Μου είχε διαφύγει αυτό επειδή δεν είχε αναβληθεί εδώ και μία εβδομάδα και μου είχε διαφύγει. Παναρτημισιακός επίσης και Εθνικός Κουλικάδου με ένα μάτς λιγότερο. Γνωρίζουμε πότε θα οριστεί, έχεις ακούσει κάτι? Δεν έχω ακούσει. Όχι. Δεν έχω ακούσει. Τετάρτη αποκλείεται γιατί είναι και οι μικτές, είναι και το κύπελο. Είναι και το κύπελο. Ακόμα δεν έχω κάποια. Ναι. Κάποια ωραία. Επόμενη αγωνιστική Τσιλιβή, Ελατειακός Ζακυνθιακός ΑΟΚ Καταστάριου. Εδώ ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Παναρτεμισιακός Αστέρας Μαχαιράδου. Επίσης κλασικό ντέρμπι. Κλασικό αυτό.
τοπικού πρωταθλήματος. Εθνικός Κουλικάντο ενός Άγιος Λόγων Κυλιωμένος, και αυτό ωραίο ματσάκι. Αχιλλέας Αργάση και αυτό επίσης. Για την παραμονή των ομάδων, πιστεύω όλα τα παιχνίδια με εξαίρεση του Τσιλιβί με τον Ελατιακό, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τη φιλοξενούμενη ομάδα, πιστεύω ότι έχουν πολύ, μα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι παιχνίδια τα οποία είναι η τελευταία αγωνιστική πριν, Τις γιορτές. Πριν τις γιορτές. Ελπίζω όλοι οι προπονητές να φάμε κουραμπιέδες μετά από τα αποτελέσματα, γιατί βλέπω πολλά ντέρμπι. Ναι, όντως θα γίνει πανικός στα γήπεδα. Είναι παιχνίδια τα οποία είναι, θα κρίνουν για μένα και τη βαθμολογία των ομάδων. Ας πούμε το Ζακυνθιακός Καταστάρι, και ο Ζακυνθιακός σήμερα έχει ένα δύσκολο παιχνίδι με το στο Μαχαιράδο. Ναι, βέβαια. Από εκεί πέρα θα δούμε, θα περιμένουμε τις κινήσεις που θα κάνει και η ομάδα μέσα στις γιορτές, να δούμε πώς θα κινηθεί στην πορεία του πρωταθλήματος. Το Καταστάρι σαφώς έχει ένα προβάδισμα βαθμολογικό τώρα με τη νίκη που έκανε το Σαββάτο. Δεν έχει κάνει, νομίζω, ρεπό το Καταστάρι. Έχει κάνει το ρεπό του. Ναι. Το έκανε πριν από δύο αγωνιστικές. Ναι, το Τσιλιβί κάποιο. Ναι. Νομίζω ότι το Τσιλιβί δεν έχει κάνει. Το Τσιλιβί δεν έχει κάνει, ναι. Έχει 8. Οπότε λοιπόν μέσα από αυτά τα αποτελέσματα θα δούμε και την πορεία και την ενίσχυση. Εγώ πιστεύω βασικά στην ενίσχυση τι θα κάνουν αυτές οι δύο ομάδες. Την περίοδο των. Ναι. Και κάτι άλλο. Το Τσιλιβί. Πρέπει να σταθώ στο Τσιλιβί. Καλές υποδομές. Και ρισκάρει ο Νίκος ο Ντόβρος, είναι ένας προπονητής τον οποίο παρακολουθώ την πορεία του από πέρσι και μου είναι και αυτό το παιδί πολύ συμπαθής. Και ρισκάρει, έχει ένα παιδί τον οποίο το έχω συνηθίσει, τον Ανδρέα τον Δρόσο. Τρομερό ταλέντο. Δεν έχει φοβηθεί να το χρησιμοποιήσει σε δύσκολα παιχνίδια. Το 2001, δηλαδή ένα 15-16 μόνο παιδάκι. Μπράβο του. Είναι... Και το Τσιλιβί έχει καλές οργανωμένες ακαδημίες. Θα βγάλει φουρνιές καλές. Τους βλέπω. Ναι. Γιατί έχω πολλά παιδιά και στη νυχτή. Μάλιστα. Και θα βγάλει. Τώρα οι υπόλοιπες ομάδες όσον αφορά την αγωνιστική που έρχεται είναι ακόμα και το Σκουλικάδο με τον Άγιο Λέων. Εμείς με το Μαχαιράδο, κοίταξε να δεις παιχνίδια τώρα. Ζακυνθιακός Καταστάρι είναι μια αγωνιστική. Είδες πως έτυχε, ναι. Είναι φωτιά. Είναι φωτιά βαθμολογικά δηλαδή. Φωτιά και λάβε. Ναι. Μαζεύεις τους βαθμούς που θέλεις και κάνεις καλά Χριστούγεννα. Λοιπόν, ωραία. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο με β' κατηγορία και μπάσκετ. Βλέπω φάτσες γελαστές. Θα ξανάρθει η ρουτίνα και θα ξανάρθουνε βροχές. Θα ξανάρθει η ρουτίνα, μα κάτι άλλαξε από χθες. Είμαστε πια και κατάρες που δεν κερδίζαμε ποτέ. Ήμασταν πάντοτε παιχτάρες, μα δεν αλλάζαμε παλιές. Ήμασταν πάντοτε ψυχάρες, μα δεν πιστεύαμε ποτέ. Απ' το κύπελο σαμπάνια να τραγουδήσουμε αγκαλιά για τη χαμένη περηφάνια, για τη χαμένη μας μαγιά, για τη χαμένη περηφάνια που θυμηθήκαμε ξανά. Yeah.
ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Το αθλητικό μαγκαζίνο της ΕΡΤ Ζακύνθου κάθε Δευτέρα στις επάλξεις. 12 με 2 το μεσημέρι αναλύουμε την επικαιρότητα του Σαββατοκύριακου αλλά και το τι θα ακολουθήσει κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Σχόλια, ειδήσεις, παραλυπόμενα, συνεντεύξεις σε ένα πλούσιο δίωρο και σε μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Μάργαρης. Αθλητικό μαγκαζίνο. Κάθε Δευτέρα 12 με 2 κοντά σας. JeanDeMatch.gr, το απόλυτο ιδιοσιογραφικό αθλητικό πόρταλ της Ζακύνθου, με ελκυστικές ειδήσεις και σπαρταριστά σχόλια, ενημέρωση, άποψη, αμεσότητα, εγκυρότητα. Περιηγηθείτε για να γνωρίζετε μόνο την αλήθεια. JeanDeMatch.gr. Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ. Πώς μας ενώνει. Γεωργική οικολογική. Υποστήριξη θερμοκηπιακών και υπαίθριων καλλιεργειών. Πιστοποιημένα βιολογικά φυτοφάρμακα και λιπάσματα. Γεωργικά εφόδια και εργαλεία. Μελισσοκομικός εξοπλισμός, ζωοτροφές και σκυλοτροφές. 15 χρόνια δίπλα στον αγρότη, με σεβασμό και με τις καλύτερες τιμές. Υπεύθυνος γεωπόνος Παναγιώτης Βάρτζελης. Σαρακινάδο, Ζάκυνθος. Συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών Πάνο Σκουρλέτη για το θέμα των απορριμμάτων είχε σήμερα στις 11 το πρωί ο Δήμαρχος Ζακύνθου Παύλος Κολοκοτσάς, η οποία σύμφωνα με χθεσινές δηλώσεις του στην ΕΡΤ Ζακύνθου γίνεται μετά από πρόσκληση του Υπουργού. Επίσης, όπως ενημέρωσε, στη συνάντηση έχουν προσκληθεί η αποκεντρωμένη διοίκηση, ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου Λευτέρης Νιτόπουλος, καθώς και ο πρόεδρος και ο διευθυντής του ΦΟΔΣΑ Παναγιώτης Μιλωνάς και Θοδωρής Κάρδαρης αντίστοιχα. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, στη συνάντηση από την πλευρά του Δήμου θα επιδιωχθεί η βοήθεια από την κυβέρνηση, ώστε για 2 μήνες να ανοίξει προσωρινά οχητά του σκοπού για την εναπόθεση σκουπιδιών με παράλληλη εκτέλεση εργασιών συντήρησης και αποκατάστασής του και ταυτόχρονα να γίνουν οι διαδικασίες για να λειτουργήσει ενδιάμεση και οριστική λύση στην περιοχή του Λίβα. Να σημειωθεί ότι στις 22 Νοεμβρίου είχε πραγματοποιηθεί για το ίδιο θέμα κυβερνητική σύσκεψη από τον Υπουργό Εσωτερικών με την παρουσία του βουλευτή, στην οποία όμως
Ως εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν είχε προσκληθεί ο Δήμαρχος, αλλά μόνο ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου, γεγονός που είχε προκαλέσει ποικίλα σχόλια. Επίσης, είναι αξιοσημείωτο ότι η σημερινή συνάντηση ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που είχαν λάβει χώρα στο Χιτά του Σκοπού την προηγούμενη Πέμπτη με κατοίκους του Καλαμακίου, οι οποίοι εμπόδισαν τη διέλευση απορριμματοφόρων στο χώρο, ενώ είχαν επιτεθεί φραστικά και στον Δήμαρχο. Κάποιοι μάλιστα μετά την ανακοίνωσή της εν λόγω συνάντησης που επέφερε και κατευνασμό της έντασης υποστήριζαν προς τους κεντρωμένους ότι επιτέλους το κράτος ξύπνησε. Την εκτίμηση ότι σκοπίμως έγιναν κάποια πενταριώδη λάθη προκειμένου να επιστρέψουν αθεώρητα τα εντάλματα και να δημιουργηθούν έτσι προϋποθέσεις του αδιεξόδου ώστε να γίνει αποδεκτή η λύση της ανάθεσης σε ιδιώτη, εξέφρασε σήμερα σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ Ζακύνθου το μέλος της τοπικής νομαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ Ηλίας Μακρύς, αναφερόμενος στα αίτια ακύρωσης από το ελεκτικό συνέδριο του διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για την ενδιάμεση λύση της διαχείρισης των απορριμμάτων. Συγκεκριμένα, υποστήριζοντας ότι είχε λάβει γνώση της πράξης ακύρωσης του διαγωνισμού, ο κ. Μακρύς είπε ότι μεταξύ άλλων δεν υπάρχει περίπτωση ακόμα και ο πιο άπειρος υπάλληλος οικονομικής υπηρεσίας να συνέτασε το ένταλμα διαγωνισμού από αναρμόδιο φορέα εν προκειμένου Δήμος αντί του ΦΟΔΣΑ και να μην είχε προειδοποιήσει ότι ο Δήμος θα κατηγορηθεί για φωτογραφικό διαγωνισμό στην περίπτωση του εντάλματος των 892.000 ευρώ όπου ζητούσε συγκεκριμένο τρόπο πιστοποίησης καταλληλότητας που διέθετε μόνο μία εταιρεία, ενώ για τη συγκεκριμένη πιστοποίηση η ελληνική νομοθεσία ύστερα από την εναρμόνισή της με την ευρωπαϊκή διασφαλίζει 3 ή 4 διαφορετικούς τρόπους για την πιστοποίηση καταλληλότητας. Πιστεύω, όπως χαρακτηριστικά τόνισε, ότι πίσω από αυτά τα λάθη υπάρχουν μεθοδεύσεις του Δήμου για να εμφανιστεί ένας ιδιώτης ως ο απομηχανής θεός που θα δώσει διέξοδο στο αδιέξοδο των σκουπιδιών. Τέλος, εξέφρασε την ελπίδα ότι θα βγει λευκός καπνός στη σύσκεψη που γίνεται σήμερα στο Υπουργείο Εσωτερικών και στην οποία συμμετέχει και ο Υπουργός Δικαιοσύνης και βουλευτής Ζακύνθου Σταύρος Κοντονής, καθώς σε διαφορετική περίπτωση εκτίμησε ότι θα επιβληθεί από τα πράγματα πλέον η ανάθεση σε ιδιώτη. Εργασίες ψεκασμού των σκουπιδιών που υπάρχουν στους δρόμους της πόλης εκτελούνται από το ΦΟΔΣΑ σε συνεργασία με ιδιωτική εταιρεία, στις οποίες χρησιμοποιείται υποχλωριώδες νάτριο, το οποίο παραχώρησε ο φορέας. Η κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ μειώνει το χρέος κατά 22% του ΑΕΠ και εσείς περιμένατε πιστοποιητικό βιωσιμότητας από τον κύριο Σόιμπλε. Αυτή είναι η πραγματικότητα, υποστήριξε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και βουλευτής Ζακύνθου Σταύρος Κοντονής, απευθυνόμενος στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, στο πλαίσιο της συζήτησης στο Κοινοβούλιο για την κύρωση του προϋπολογισμού και αναφερόμενος στα βραχυπρόθεσμα μέτρα που ελήφθησαν στο Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου. Επίσης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε ανακοίνωση από το γραφείο του κ. Κοντονή, επανέλαβε τη δέσμευσή του για την ανάληψη κάθε νομοθετικής πρωτοβουλίας σχετικά με την σύσταση της δικαστικής αστυνομίας που αποτελεί θεσμό θωράκισης της δικαιοσύνης απέναντι στη διαφθορά. Καταγγελία έκανε το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατικού Κέντρου Ζακύνθου για ομοί όπως την χαρακτηρίζει παρέμβαση της εισαγγελίας Ζακύνθου προκειμένου να σπάσει η απεργία των αυταργατών. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την καταγγελία, την προηγούμενη 5η, 8 Δεκεμβρίου, που ήταν η μέρα πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας, κλήθηκαν στο γραφείο της εισαγγελίας Ζακύνθου παρουσία του λιμενάρχη οι πλοίαρχοι των καραβιών, στους οποίους έγινε σαφές ότι θα έχουν ευθύνη σε περίπτωση που κάτι συμβεί. Όπως υποστηρίζει το συνδικαλιστικό όργανο, η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο προσπάθειας να σπάσει η απεργία, ενώ με ξεκάθαρο στόχο είχαν να τρομοκρατηθούν οι απεργοί ναυτεργάτες. Κλήθηκε και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, Γιώργος Κωνσταντίνου, ο οποίος όμως δεν πήγε στη συνάντηση. Στήριξη δίνει η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Ζακύνθου στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την άμεση αποκομιδή των απορριμμάτων σε όλο το νησί, ζητώντας παράλληλα να ξεκινήσουν οι απαραίτητες ενέργειες για την οριστική αποκατάσταση του Χιτά Ζακύνθου. Αυτά αναφέρονται σε σχετική ανακοίνωση που φέρει την υπογραφή του Αντιπροέδρου της εν λόγω Επιτροπής, Αντώνη Νικολουδάκη. Η κοινωνία της Ζακύνθου δοκιμάζεται καθώς η δημόσια υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος κινδυνεύουν άμεσα λόγω της αδυναμίας συλλογής των σκουπιδιών στους δρόμους του νησιού, εδώ και ένα μήνα αναφέρεται σε δελτίο τύπου του φορέα διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου, ο οποίος εκτιμώντας ότι η συγκεκριμένη κατάσταση απαιτεί τη λήψη ουσιαστικών ενεργειών για την μερική επίλυση του προβλήματος, προτείνει την άμεση υποχρεωτική εφαρμογή του προγράμματος ανακύκλωσης στη Ζακύνθο, την απομάκρυνση του ανακυκλώσιμου υλικού και από τους υφιστάμενους ορούς απορριμμάτων, ενέργεια στην οποία κάποιοι έχουν ήδη προβεί. Τη συνεργασία των επιχειρήσεων ανακύκλωσης, δημόσια και ιδιωτική, προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών ανακύκλωσης και κομποστοποίησης. Τη συμμετοχή
όλων στο πρόγραμμα ανακύκλωσης, όπου οι υφιστάμενες ομάδες πολιτών είναι απαραίτητο να συνεχίσουν την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων με τη συνδρομή των υπηρεσιών. Το νέο φορολογικό ασφαλιστικό των αγροτών είναι ο τίτλος συνάντησης συζήτησης που διοργανώνουν η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου και ο Τοπικός Ενιαίος Αγροτικός Συνεταιρισμός σε συνεργασία με το Οικονομικό Επιμελητήριο και το Σύλλογο Λογιστών του νησιού την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου στις 7 το βράδυ στο Θέατρο Σαρακινάδου. Στην πρόσκληση καλούνται οι αγρότες να συμμετέχουν μαζικά για την συνδιαμόρφωση των σχετικών ετοιμάτων. Ζακύνθου. Ειδήσεις. Επιστρέψαμε. Αθλητικό μαγκαζίνο, 2 παρά 4 σχεδόν, με τον Θανάση Σταματόπουλο μαζί μας, προπονητής του Παναθηναϊκού και των μεικτών νέων Ζακύνθου. Μέχρι και τις 2 μαζί σας, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα να πούμε για την Β' τοπική κατηγορία, τα αποτελέσματα, την επόμενη αγωνιστική και την βαθμολογία βεβαίως. Λοιπόν, Κέρι, Καλαμάκι 1-6. Δόξα Πηγαδακίων Κεραυνός Βουγιά του 1-3 από το Σάββατο αυτά τα παιχνίδια. Αστέρας Πλάνο Αθλητικός Όμιλος Λεβάντε 1-3. Πόλωνας Δόξα Λιθακιάς 3-1. Αλικανάς Έσπερος 1-2. Έολος Αρακινάδου Αετός Καλυπάδου 3-0. Βαθμολογία και επόμενη αγωνιστική στη Β' τοπική. Μισό λεπτάκι να μου ανοίξει η καρτέλα. Στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα μας κάνει λίγο... Το ίντερνετ μας κάνει τη ζωή δύσκολη. Απόλλωνας μαζί με το Καλαμάκι όμως, 19 βαθμούς, ισοβαθμούν οι 2 ομάδες. Λεβάντες 18, Βασιλικός 14, Δόξα Λιθακιάς και Έολος Αρακινάδου από 14. Αστέρας Πλάνου και Αετός Καλυπάδου από 9, Βουγιάτο 7, Κερί 6, Αλικανάς 4, Έσπερος 3 και 0 η Δόξα Πηγαδακίων. Επόμενη αγωνιστική, ένατη, Δόξα Λιθακιάς Έσπερος, Λεβάντες Απόλλωνας, Αετός Καλυπάδου Αλικανάς, Βουγιάτο Αστέρας Πλάνου, Καλαμάκι, Δόξα Πηγαδακίων, Βασιλικός Κερί. Coach, μία κουβέντα για τη Β' κατηγορία. Ναι, παρακολουθώ και τη Β' κατηγορία. Και ο λόγος που παρακολουθώ είναι ότι στη Β' κατηγορία παίζουν παιδιά από τις μητές, οι οποίες παρεμπιπτόντως την Τετάρτη έχουμε παιχνίδι με την Κεφαλονιά. Στο Μαχαιράδο, έτσι. Ναι, και προσπαθούμε να κάνουμε και την πρώτη μας νίκη. Μετά έχουμε κάνει... μια προσπάθεια στις μικτές, γιατί δεν το αναφέραμε καθόλου. Ναι, η αλήθεια είναι το παραλείψαμε. Ναι. Γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια στις μικτές και στα 2 τμήματα και ο Αποστόλης ο Τζαμαλής είναι ένας αξιόλογος συνάδελφος. Μας έχει επηρεάσει αυτή η αλλαγή της, της ηλικίας. Προσπαθούμε τα παιδιά να τα μαζέψουμε. Λέγαμε προηγουμένως για το κομμάτι των υποδομών και πώς έπρεπε. Πάμε να παίξουμε ας πούμε, με άλλες έψεις. Έχουν ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο, έχουν ομάδες, η ΕΠΣΕ 98-120 ομάδες, επιλογές και όμως βλέπεις το ταλέντο που υπάρχει στο νησί, παλεύουμε όλα τα παιχνίδια μέχρι το τέλος. Προηγηθήκαμε ας πούμε εδώ με την Αχαΐα 2-1 στο ημίχρονο, στο Αγρίνιο, στο Μεσολόγιο που παίξαμε 0-0 με την Καλαμάτα μέχρι το 90, το παλέψαμε, χάσαμε 3-2, δηλαδή και οι μικροί και οι παιδες. Αυτό τι γίνεται, από το ταλέντο των παιχτών. Κάποια παιδιά τα οποία δουλεύουν στις οργανωμένες ακαδημίες και τα παιδιά τα υπόλοιπα που παίζουν, τα εμπιστεύονται οι προπονητές τους και τα βάζουν στα παιχνίδια της Β' κατηγορίας που είναι υποχρεωτικά να παίξει ο μικρός, έρχονται πολύ πιο έτοιμοι. Ξεκινήσαμε τον Αύγουστο προετοιμασία, μία περίοδο πιστεύω αρκετά καλά εξωγικό, κάναμε τις επιλογές μας, αλλά τα παιδιά τα οποία αγωνίζονται, δουλεύουν και πιο οργανωμένα στις ακαδημίες, τα βλέπουμε τώρα μέσα από τα παιχνίδια τα οποία έχουμε παίξει. Και στο τουρνουά που πήγαμε στην Κέρκυρα είχαμε πολύ καλή παρουσία. Έχουν αποκτήσει παιχνίδια και πάμε πολύ καλύτερα. Δεν μας έχει κάτσει βέβαια ένα αποτέλεσμα. Πιστεύουμε ότι την Τετάρτη θα είναι η αρχή να κάνουμε την πρώτη μας νίκη, χωρίς να αποτιμήσουμε βέβαια την Κεφαλονιά, αλλά βλέπω ότι υπάρχει ταλέντο μέσα από τις ομάδες αυτές. Οπότε λοιπόν παρακολουθώ τις ομάδες Β' κατηγορίας και γι' αυτό λίγο. Βέβαια και κάποιοι παράγοντες, κάποιοι πρόεδροι ναι. Είναι προσωπικοί μου φίλοι. Μάλιστα. Και χτες έτυχε να βρεθώ στο... Ονόματα δεν λέμε, φωτογραφίες δεν δείχνουμε. Όχι, εντάξει. ο φίλος μου, ο Σάκης ο Κακολύρης, ο γνωστός ως Μπιλίλος. Ναι. Αυτός ο φίλος, ο μέγας πρόεδρος. Μάλιστα. Με μεγάλη εμπειρία στο χώρο.
Έτυχε να παρακολουθήσω το παιχνίδι αυτό, το οποίο ήταν ντέρμπι. Το πιστεύω ότι ήταν το ντέρμπι της αγωνιστικής. Το ταλέντο όμως των νεαρών παιχτών του Απόλλωνα απέδειξε ότι ήταν ικανό να πάρει το παιχνίδι. Παιδιά τα οποία τα έχω και εγώ στις μεικτές, είδα ότι πήγαν πολύ καλά. Βέβαια και η ομάδα της Λιθακιάς είναι μια ομάδα έμπειρη, με πιο μεγάλα παιδιά. Σαφώς. Πήγανε στη δύναμη και αυτά. Όμως το ταλέντο των νεαρών ποδοσφαιριστών του Απόλλωνα έβγαλε καλό αποτέλεσμα. Βέβαια τώρα την Κυριακή παίζουν με την πρώην ομάδα μου το Λεβάντε. Ναι. Εκεί, όπου να πούμε ότι είναι, αρχίζει έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση που αποπνέει υγεία. Βέβαια, βέβαια. 18 βαθμούς στην τρίτη θέση και δυσκατάβλητη πολύ η περσινή σου ομάδα. Για να δούμε τι θα γίνει και φέτος στη Β'. Υπάρχει ανταγωνισμός μεγάλος. Εγώ πιστεύω ότι έτσι όπως είναι τα αποτελέσματα και με τη σημερινή βαθμολογία, ότι ο ΑΟ Λεβάντε θα είναι σίγουρα μέσα στους τέσσερις που θα διεκδικήσουν. Ναι, το πιστεύεις. Ναι. Μάλιστα. Ή μέσα από τα μπαράζα αυτά. Πιστεύω ότι θα είναι από τις ομάδες οι οποίες θα πρωταγωνιστούν. Ναι. Μπάσκετ παρακολουθείς? Εντάξει. Όχι τόσο πολύ, αλλά μ' αρέσει να βλέπω στην τηλεόραση, οπότε τυχαίνει κανένα παιχνίδι, ειδικά τώρα τα ευρωπαϊκά. Ξέρεις, πιο πολύ βλέπω μπάσκετ γιατί βλέπω που τσακώνονται μεταξύ τους οι φίλοι μου Ολυμπιακοί Παναθηναϊκοί. Οπότε... Και μ' αρέσει να είμαι ενεργό. Ναι, να δημιουργείται έτσι ένα τζέρτζελ. Ωραία. Λοιπόν, αναφέρουμε, επειδή ο χρόνος μας πιέζει, ότι η Αγιέζ χθες κέρδισε 67-40 τον Κεραμνό Αιγαίου εκτός έδρας. Ήταν η 10η αγωνιστική της Α2 SKE. Ένα παιχνίδι το οποίο μπόρεσε να ελέγξει από το ξεκίνημά του και να αποκτήσει, να χτίσει μάλλον μια διαφορά από το πρώτο δεκάλεπτο. Φανταστείτε ότι το πρώτο δεκάλεπτο τελείωσε 8-16, 17-28 το δεύτερο, 25-48 το τρίτο και 40-67 το τέταρτο, που ήταν και τελικό αποτέλεσμα αυτό που προανέφερα. Θεοδωρίτσης 15, Πέτας 7, Βαρβαρίγος 15, Κόντις 4, Εφέπουλος 9, Ουσέτης 4, Σταμύρης 5, Μάργαρης Διονύσης 8, Μουζάκης και Χριστοφοράτος στη συμμετοχή. Αυτή ήταν η πόντη για την ΑΓΕΣ. Υπάρχει και ένα εξαναβολής παιχνίδι με τη Δήμη, το οποίο πιθανότατα θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σάββατο. Θα το ξέρουμε αύριο ή μεθαύριο το συγκεκριμένο, αν θα γίνει δηλαδή στο κλειστό της Παναγούλας το ερχόμενο Σάββατο. Και να πούμε ότι είναι και η τελευταία αγωνιστική τόσο στις τοπικές κατηγορίες όσο και στο μπάσκετ, όπου αγωνίζεται η ΑΓΕΣ στην Α2 SKE φέτος, ότι δηλαδή είναι η τελευταία για το έτος το 2016, αυτή που θα έρθει το επόμενο Σαββατοκύριακο. Και είναι και το Αγίου Διονυσίου, το Σάββατο έχω την εντύπωση, 17, όπου, όπως μου έλεγες και off the record, είναι κάτι το οποίο σε έχει λίγο ευαισθητοποιήσει, έτσι, η γιορτή του Πολιούχου μας. Ναι, βέβαια. Είναι κάτι το οποίο είναι, εντάξει, είναι δικό μου έτσι καθαρά το θέμα αυτό. Ναι. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι να έχουμε... Έχουμε ακόμα ένα πενταλεπτάκι σίγουρα. Ναι. Πάνω απ' όλα να έχουμε υγεία. Έτσι. Να κοιτάμε, να δούμε τα πράγματα πιο θετικά. Ναι. Μην έχουμε μεταξύ μας τόσο εύκολα αντιπαλότητες και να βλέπουμε τα πράγματα κακοπροαίρετα. Γενικά σε όποιο χώρο και να κινούμαστε. Μέσα από το ποδόσφαιρο βλέπετε ότι δημιουργούνται φιλίες, σχέσεις, από όπου και να είμαστε, κάποια στιγμή πάντα βρισκόμαστε. Όσο για το ποδόσφαιρο της Ζακύνθου, ας αγκαλιάζουμε τις θετικές προσπάθειες, ή είμαστε τώρα ή ήμασταν πριν ή θα είμαστε κάποια άλλη στιγμή στους χώρους, ή αυτό λέγεται έψη, αυτό λέγεται σωματεία, οτιδήποτε. Τις θετικές προσπάθειες να τις αγκαλιάζουμε. Να κοιτάξουμε να κάνουμε όλοι μαζί πράγματα καλά για το ποδόσφαιρο εδώ στη Ζάκυνθο. Γιατί, στο είπα και πάλι και το λέω παντού όπου σταθώ, υπάρχει ταλέντο και αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε. Βλέπω την αγάπη των ανθρώπων στη Ζάκυνθο για το ποδόσφαιρο. Με πόσο στενοχωρήθηκαν που η μεγάλη ομάδα του νησιού δεν μπόρεσε να μείνει στην κατηγορία. Τι προσπάθειες είχαν γίνει μέχρι και πριν από λίγο διάστημα από όλους τους ανθρώπους, έστω με δικαστικά, να παραμείνει η ομάδα στην κατηγορία. Όμως και αυτή η προσπάθεια που γίνεται τώρα, να ξαναβρεθεί το σωματείο στην Α κατηγορία, όμως κατά από υγιείς βάσεις να μπορέσουν να λειτουργήσουν καλά τα πράγματα, να ξαναβρεθεί μια ομάδα σε επαγγελματικές κατηγορίες, γιατί η Ζάκυνθος το αξίζει.
να είναι. Και γιατί υπάρχει αγάπη για το ποδόσφαιρο, υπάρχει ταλέντο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να είναι, να στηρίξουμε όλοι μαζί τις προσπάθειες αυτές. Να είναι στο ποδόσφαιρο. Να μην βλέπουμε ότι σήμερα είμαι, χτες ήμουνα, αύριο δεν ναι, είναι. Βεβαίως. Να είμαστε όλοι μαζί, όλοι μαζί. Εμείς οι προπονητές πρέπει να κάνει ένα σεμινάριο, η ΕΠΣΕ, να σου αναφέρω, Κώστα, έκανε ένα σεμινάριο διαιτησίας. Ειλικρινά σου μιλάω. Εκτός από εσάς τους δημοσιογράφους, τους διαιτητές, δεν θυμάμαι αν βρεθήκανε παράγοντες. Και αν ήταν ένα-δύο, ζητώ συγγνώμη, δεν τους θυμάμαι. Προπονητές ήμασταν τέσσερις. Γιατί είδαμε που έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Αλλάζουν οι κανονισμοί συνέχεια. Βεβαίως. Πρέπει να τα μεταφέρουμε στους ποδοσφαιριστές μας και στους παράγοντες μας. Θέλω και μέσα την εκπομπή σου να σου πω ότι και εμείς οι προπονητές πρέπει να ενημερωνόμαστε συνέχεια. Προσπαθούμε, κάνω μια προσπάθεια και μέσα από την ΕΠΣ, επειδή τώρα τυχαίνει να είμαι και στις μυχτές, να μπορέσουμε σιγά σιγά να μαζευτούμε, να μαζέψουμε τα παιδιά τα οποία ασχολούνται με την προπονητική εδώ της Άγκυνθου, να δημιουργήσουμε ένα σύνδεσμο. Έχω κάνει κάποιες συζητήσεις και είναι με την Αθήνα, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια σχολή προπονητών μέσω της ΕΠΣ. Και ο πρόεδρος του Λεωνίδας Μαλιούφας και ο γραμματέας ο Μπάμπης Ραθόπουλος αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης της ΕΠΣ είναι θετικοί, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια σχολή προπονητών το οποίο θα είναι όφελος και για τους προπονητές οι οποίοι είναι στη Ζάκυνθο αλλά και για προπονητές και όφελος για την ΕΠΣ γιατί θα έρθουν πάρα πολλοί για 15 μέρες προπονητές από τις άλλες περιοχές να παρακολουθήσουν τη σχολή. Ναι. Να δημιουργήσουμε ένα σύνδεσμο προπονητών. Γιατί το λέω αυτό, δεν είναι θέμα ότι θα το παρεξηγήσουν πολύ ότι το δίπλωμα κάνει τον προπονητή. Όχι, όμως και αυτό το κάνει. Γιατί είπαμε οι εξελίξεις έρχονται ραγδαίες στο ποδόσφαιρο. Ακριβώς, αλλάζουν όλα. Έτσι, και έτσι θα φτιάξουμε και τις υποδομές μας και θα απαιτήσουμε πράγματα να κοιτάξουμε όλοι μαζί να φτιάξουμε τα γήπεδα, τον ηλεκτροφωτισμό για να έχουμε περισσότερο χρόνο προπονητικά όλοι να δουλεύουμε. Και πάνω απ' όλα να δούμε το κομμάτι των υποδομών. Είναι πόσο θα αντέξουν οι παράγοντες να βάζουν κάθε χρόνο κάποια χρήματα να λειτουργήσουν τα σωματεία με τις μεταγραφές, με τα έξοδα και όλα αυτά. Εάν δεν δούμε το βάθος αυτό το οποίο λέγεται υποδομή, να βγάζουμε συνέχεια παιδιά μέσα από το ίδιο το μας σωματείο, ένα πράγμα το οποίο το κάνουν αρκετές ομάδες, δηλαδή βλέπω κάποιες ομάδες εδώ που το κάνουν. Ο Απόλλωνας που αναφέραμε είναι μία από αυτές τις ομάδες, το Τσιλιβί, όλες αυτές τις ομάδες, να βγάλουμε παιδιά μέσα από την ίδια μας. Και έτσι θα έχουμε και καλές μικτές και καλό ποδόσφαιρο, γιατί τα παιδιά αρχίζουν και μαθαίνουν πιο σωστά το ποδόσφαιρο στις ηλικίες αυτές. Και πιστεύω ότι θα είναι όλα καλά. Ναι. Λοιπόν, αναφέρω πριν κλείσουμε ότι ανακοινώθηκαν οι ορισμοί των αγώνων της δεύτερης φάσης του κυπέλλου ΕΠΣ Ζακύνθου την ερχόμενη Τετάρτη, Καταστάρι Αργάση, 2,5 ώρα στο Αγγερικό, Ελατιακός Εθνικός Κουλικάδου, 2,5 ώρα στις Βολίμες, Ζακυνθιακός ή Ζάκυνθος, Δόξα Λιθακιάς, 2,5 ώρα στους Αμπελόκηπους, Παναρτιμισιακός Αχιλλέας, 2,5 ώρα στο Μαχαιράδο και την Πέμπτη, Αστέρας Μαχαιράδου, Αθλητική Ένωση Ιερακαρίων, 2,5 ώρα στο Μαχαιράδο. Αυτό το μάτς γίνεται Πέμπτη φυσικά, επειδή ο Αστέρας παίζει σήμερα και δεν είναι φυσικά εύκολο μια ομάδα και δεν επιτρέπεται κιόλας μέσα σε 2-24 ώρα να παίξει δύο παιχνίδια. Λοιπόν, αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Αρκετά θετικός, μπορώ να πω επί παντός επιστητού. Και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε σίγουρα. Πάντα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και να ευχηθώ, γιατί σίγουρα δεν θα τα πούμε ξανά μέσα από τη συχνότητά σου, καλές γιορτές, καλή χρονιά και υγεία σε όλο τον κόσμο. Ναι. Και να δούμε τα πράγματα πιο θετικά. Ακριβώς. Σε όλους τομείς. Λοιπόν, τα λέμε εμείς την επόμενη Δευτέρα. Όπου θα έχει 19 ο μήνας. Ναι, Θεού θέλοντος φυσικά πάντα και καιρού επιτρέποντος, διότι περάσαμε διάφορα στο νησί μας τις τελευταίες εβδομάδες. Οικολογική, γεωργική και zandematch.gr, χορηγή της εκπομπής, θα παίξουν τα σποτάκια μόλις κλείσει η εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσους συντονίστηκαν στους 93,2 και 95,2 στην ΕΡΤ Ζακύνθου. Γεια και χαρά σε όλους. Το αθλητικό μαγκαζίνο της ΕΡΤ Ζακύνθου κάθε Δευτέρα στις επάλξεις. 12 με 2 το μεσημέρι αναλύουμε την επικαιρότητα του Σαββατοκύριακου αλλά και το τι θα ακολουθήσει κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Σχόλια, ειδήσεις, παραλυπόμενα, συνεντεύξεις σε ένα πλούσιο δίωρο και σε μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Μάργαρης.
αθλητικό μαγκαζίνο. Κάθε Δευτέρα, 12 με 2 κοντά σας. JeanDeMatz.gr, το απόλυτο ιδιοσιογραφικό αθλητικό πόρταλ της Ζακύνθου, με ελκυστικές ειδήσεις και σπαρταριστά σχόλια, ενημέρωση, άποψη, αμεσότητα, εγκυρότητα. Περιηγηθείτε για να γνωρίζετε μόνο την αλήθεια. JeanDeMatz.gr. Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ. Πώς μας ενώνει. Γεωργική οικολογική. Υποστήριξη θερμοκηπιακών και υπαίθριων καλλιεργειών. Πιστοποιημένα βιολογικά φυτοφάρμακα και λιπάσματα. Γεωργικά εφόδια και εργαλεία. Μελισσοκομικός εξοπλισμός, ζωοτροφές και σκυλοτροφές. 15 χρόνια δίπλα στον αγρότη, με σεβασμό και με τις καλύτερες τιμές. Υπεύθυνος γεωπόνος, Παναγιώτης Βάρτζελης. Σαρακινάδο, Ζάκυνθος. Αυτή η καρδιά που ξέρει να παλεύει αιώνες τώρα με την ίδια αντοχή. Σαν κύμα μες στη θάλασσα χορεύει κι ας είναι τόσο μοναχή. Γεια σου Ελλάδα, ποιος Θεός δεν ζήλεψε τα θαύματα σου. Γεια σου Ελλάδα, κρυμμένη πάντα στα γαλάζια χρώματα σου. Γεια σου Ελλάδα, ποιος Θεός δεν ζήλεψε τα θαύματα σου.